Νομίζω ότι ιδιαίτερα σήμερα που είναι μία μέρα μέσα σε δύσκολα χρόνια και καιρούς που θυμόμαστε και τιμάμε από τη μια μεριά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και από την άλλη τη μεριά τιμάμε τη λευτεριά της πατρίδας μας. Τα ιερά λοιπόν και τα όσια της φυλής μας, τα ιερά και τα όσια αυτά τα οποία κράτησαν ζωντανή την καρδιά του γένους μας. Νομίζουμε όλοι ότι ό,τι δουλειά έγινε για να ελευθερωθεί το γένος, την έκαναν οι οπλαρχηγοί με τα παλικάρια τους. Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Οδυσσέας Αντρούτσος, όλοι οι άλλοι, Αθανάσιος Διάκος, Παπαφλέσσας, Παλαιόν Πατρών Γερμανός. Ναι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Έκαναν δουλειά. Αλλά για να φτάσει το γένος να έχει παλικάρια με ψυχή, για να πάρουν τα τουφέκια και να πούν λευτεριά ή θάνατος, έπρεπε να κρατηθεί αυτή η ψυχή και η καρδιά του γένους. Και πιστεύω ότι την ψυχή και την καρδιά του γένους την κράτησαν πολλοί. Πολλοί με όμικρον γιώτα, πολύ με ύψιλον και ήταν όλοι μαζί αυτοί οι πολλοί. Ήταν πρώτα απ' όλα οι γιαγιάδες και οι παππούδες, οι μαμάδες και οι πατεράδες που σε κάθε σπίτι υπενθύμιζαν ποιος είναι τούτος ο λαός, τι παράδοση κουβαλάει, τι ήθη και έθιμα έχει. Διάβασα προχθές ένα κείμενο και έλεγε τα απλά ήθη και έθιμα κράτησαν τη διαφορά μας του ενός λαού από τον άλλον. Αλλιώς, λέει, περιμέναμε εμείς τα παιδιά να γεννηθούν και να τους κάνουμε ήθη και έθιμα και συνήθειες, αλλιώς να τα παραδώσουμε στο Θεό μας και να τα βαφτίσουμε, αλλιώς να παντρεύουμε τα ζευγάρια, τα παιδιά μας και αλλιώς να κυδεύουμε τους γονιούς μας και τους παππούδες μας και αλλιώς να ζούμε την καθημερινότητά μας. Αυτό το αλλιώς κράτησε την ταυτότητα του γένους μας. Αλλά, πάλεψαν και κάποιοι ακόμα παραπάνω. Ήταν ο παππούλης, ο παπάς του κάθε χωριού και ο ψάλτης. Αυτοί κράτησαν ίσως τα σημαντικότερα κομμάτια. Γιατί για τον Τούρκο όποιος έχανε τη γλώσσα και όποιος έχανε την πίστη θεωρούνταν κατευθείαν Τούρκος, μουσουλμάνος. Τέλειωνε, δεν είχε διατυπώσεις από που κατάγεται και τι όνομα φέρει. Τι γλώσσα μιλούσε και τι πίστη πίστευε, ποιον Θεό προσκυνούσε. Ο παππούλης λοιπόν του χωριού μαζί με τον ψάλτη τους ή τους ψάλτες του κάθονταν από τα βιβλία που έχει εδώ μέχρι τα σήμερα, ίδια είναι τα βιβλία. Από αυτά τα βιβλία λοιπόν και έλεγε τούτο είναι το Α, αυτό είναι το Β, αυτό είναι το Γ, αυτό είναι το Ω. Αυτά τα γράμματα λοιπόν μάθαινε, διότι στο μόνο μέρος που υπήρχαν, στο μόνο τόπο που υπήρχαν βιβλία γραμμένα, όλα εκείνα τα 400 χρόνια ήταν σίγουρα
τα βιβλία να αλλιώς να παντρεύουμε τα ζευγάρια, τα παιδιά μας και αλλιώς να κυδεύουμε τους γονιούς μας και τους παππούδες μας και αλλιώς να ζούμε την καθημερινότητά μας. Αυτό το αλλιώς κράτησε την ταυτότητα του γένους μας. Αλλά, πάλεψαν και κάποιοι ακόμα παραπάνω. Ήταν ο παππούλης, ο παπάς του κάθε χωριού και ο ψάλτης. Αυτοί κράτησαν ίσως τα σημαντικότερα κομμάτια. Γιατί για τον Τούρκο όποιος έχανε τη γλώσσα και όποιος έχανε την πίστη θεωρούνταν κατευθείαν Τούρκος μουσουλμάνος. Τέλειωνε, δεν είχε διατυπώσεις από που κατάγεται και τι όνομα φέρει. Τη γλώσσα μιλούσε και τι πίστη πίστευε, ποιον Θεό προσκυνούσε. Ο παππούλης λοιπόν του χωριού μαζί με τον ψάλτη τους ή τους ψάλτες του κάθονταν από τα βιβλία που έχει εδώ μέχρι τα σήμερα ίδια είναι τα βιβλία. Από αυτά τα βιβλία λοιπόν και έλεγε τούτο είναι το Α, αυτό είναι το Β, αυτό είναι το Γ, αυτό είναι το Ω. Αυτά τα γράμματα λοιπόν μάθαινε, διότι στο μόνο μέρος που υπήρχαν, στο μόνο τόπο που υπήρχαν βιβλία γραμμένα, όλα εκείνα τα 400 χρόνια ήταν σίγουρα τα βιβλία της Εκκλησιάς. Και επειδή είχαν πάρει προνόμια για την πίστη τους, το Πατριαρχείο μας από την υψηλή πύλη, από τον Σουλτάνο, τον εκάστοτε Σουλτάνο, οι εκκλησίες μπορούσαν να λατρεύουν, να μαζεύονται και να μαθαίνουν. Δεν τους μαθαίνανε ότι εμείς μαθαίνουμε τα Ελληνόπουλα ελληνικά. Πηγαίναν να το μάθουν, λέει, να γίνουν ψάλτες, να γίνουν παπάδες. Και αφού γίνονταν λοιπόν ψάλτες και παπάδες, μαθαίναν και τη γλώσσα. Και επειδή πολλά γράφτηκαν, μωρέ, γι' αυτό το περίφημο κρυφό σχολείο, τα κρυφά σχολιά ήταν σε πολλά μέρη και κρυμμένα μέρη. Πήγαιναν στα εξοκλήσια, γι' αυτό βγήκε εκείνο το ωραίο τραγουδάκι, το ποίημα «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα». Τι γράμματα όμως, γράμματα σπουδάματα του Θεού τα πράγματα. Στον Τρίλοφο που ήμουνα, που είχαν παλιά εκκλησία της Τουρκοκρατίας, διηγούνταν οι παππούδες ότι στον Άρτικα πάνω μαζεύονταν και κάναν σχολείο. Μα θα μου πείτε αργότερα, φτιάξαν και σχολές. Ναι, σ' όποια μέρη είχαν δυνατό ελληνισμό, σ' όποια μέρη είχαν μαζέψει και γρόσια και χρήματα, φτιάχναν και επίσημα σχολεία. Αθωνιάδα στο Άγιον Όρος, Ριζάριο σχολή, Βελάστε σε εμάς εκεί στην Ήπειρο, Πατμιάδα σχολή, αλλά κυρίως πρέπει μωρέ με καμάρι να το λέμε, μεγάλη του γένους σχολή στην πόλη μας. Εκεί που ξέρετε κάτι μωρέ, εκεί που ο ελληνισμός συνεχίζει να στέκεται όρθιος, εκεί που ο ελληνισμός συνεχίζει να κρατάει, να κρατάει, να κρατάει, να κρατάει, να κρατάει. Και εμείς απλά πολλές φορές σχολιάζουμε και βάζουμε σε αυτούς που βρίσκονται εκεί στο φανάρι το ταπεινό και ένδοξο φανάρι. Όταν πάω εκεί λιώνει η καρδιά μου, γιατί εκεί βλέπει το γένος μας, είτε το λέμε φανερά,
είτε το λέμε θα είναι αιώνιο σύμβολο των ιερών και των οσίων. Και το φανάρι, το πατριαρχείο μας θα είναι εκεί για να συνεχίζει να παλεύει και να κρατάει ζωντανό το γένος μας. Θα ήθελα όμως σήμερα να πω μια λέξη, ότι όταν παλεύαμε για τον ξεσηκωμό, για τη λευτεριά, για την πατρίδα, πόσο γρήγορα μωρέ φάνηκαν και τι αδυναμίες κουβαλάει ο χαρακτήρας του Ρωμιού. Πόσο γρήγορα που στράφηκε ο ένας εναντίον του άλλου και όξω από την πόρτα τους ακούγονταν τα κλάματα από τις σφαγές του Ιμπραήμ Πασά και του Κιουταχή και όλων των άλλων πασάδων που περνούσαν από την Πελοπόννησο και αυτοί τσακώνονταν. Προσέξτε κάτι. Όποιος παίρνει τσακωμό δεν είναι ούτε χριστιανός, ούτε Ρωμιός, ούτε Έλληνας. Όποιος στο μυαλό του βλέπει τον άλλον τον Έλληνα σαν εχθρό του, ανοίγει την πόρτα της καταστροφής του γένους μας. Δέστε μωρέ, στην αρχή τις πρώτες μέρες που δεν ήξερα, πίστευα ότι στην Ουκρανία είναι δυο διαφορετικοί λαοί. Και μετά τι κατάλαβα? Ότι είναι ίδιος λαός, με τις ίδιες ρίζες, με την ίδια ιστορία, με την ίδια παράδοση και με την ίδια πίστη, ορθόδοξη και ίδιο. Και λέω, καλά μωρέ, ποιος διάολος ήταν τόσο δυνατός που τους έβαλε τώρα να σφάζονται, να καταστρέφονται και να μην μένει τίποτα όρθιο? Και γύρω-γύρω κάποιοι άλλοι λαοί, οχοχο, να λένε πόσα ζήτω και πόσα μπράβο και να τρίβουν τα χέρια τους και να χαίρονται. Γιατί πουλάνε όπλα, γιατί καταστρέφουν την Ορθοδοξία, γιατί. Λοιπόν, αν θέλουμε να πάρουμε κάτι σήμερα, αγάπη μέσα μας. Ιερά και όσια της φυλής μας μέσα μας. Αλλά και αγάπη γύρω μας. Τίποτα δεν υπάρχει εχθρός ανάμεταξύ μας. Δεν υπάρχει απέναντι ανάμεταξύ μας. Δεν υπάρχει άλλος να είναι ένας κι άλλο να είναι άλλος. Έχουμε μια παράδοση 7, 8, 10 χιλιάδες χρόνια. Και αν πάμε και στις παλιές εποχές, πάλι την ίδια κατάρα βγάζαμε. Νικήσαν, λέει, τους Πέρσες και στην Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι και στο Μαραθώνα και στις Θερμοπύλες και στην Αυμαχία της Σαλαμίνας και μετά από λίγα χρόνια τι κάνανε? Αρπάχτηκαν μεταξύ τους Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι και φέρνανε τους Πέρσες και τους λέγανε, έλα εδώ οι Αθηναίοι πρώτα. Ελάτε εδώ να μας βοηθήσετε να νικήσουμε τους Σπαρτιάτες. Και μετά πως τα κατάφεραν, οι Σπαρτιάτες κάλεσαν αυτοί τους Πέρσες, και άλλο που δεν θα ήθελαν οι Πέρσες να κάνουν, να έρθουν εδώ και να διαφεντεύουν ξένο τόπο, ξένο λαό, ξένα είδη, ξένα έθιμα, ξένη παράδοση, ξένος πολιτισμός. Γι' αυτό λοιπόν να βάλουμε μυαλό και να αφήσουμε την καρδιά μας να δυναμώνει αυτές ιδιαίτερα τις μέρες και τις ώρες. Και αν μισούνται ανάμεσά τους, έλεγε ο εθνικός μας ποιητής, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Και ο Μακρυγιάννης,
όταν είδε την κατάντια μας, φώναξε δυνατά και το έχει και γραμμένο. Με τα λίγα γράμματα, με τα ανορθόγραφα γράμματά του. «Αχ, πατρίδα μου», λέει, «αν ήξερα ότι έτσι θα καταντούσες, θα ευχόμουν άλλα τόσα χρόνια να μην είσαι σκλαβωμένη, γιατί με τη σκλαβιά ήσουν πιο δυνατή και πιο καθαρή». Αυτά λοιπόν να κρατήσουμε και να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε πίστη και να έχουμε πατρίδα. Πατρίδα. Όχι πατρίδα για να την αρμέγω εγώ και ο άλλος να μην τρώει. Η πατρίδα θέλει να είναι δίκαιη. Δίκαιη η πατρίδα. Το ίδιο να τρώνε όλοι. Τότε έχουμε τη σωστή πατρίδα μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας και το σωστό Θεό. Όταν η πατρίδα είναι για όλους και όταν τα κομμάτια από την πίτα της πατρίδας τα τρώνε όλοι το ίδιο. Σήμερα το απόγευμα θα κάνουμε στις 7 η ώρα τους χαιρετισμούς. Είναι η ακολουθία τελείως διαφορετική σήμερα, επειδή είναι και η Παναγία του Ευαγγελισμού. Ελάτε να την ακούσετε, σύντομη θα είναι. Πιο σύντομη θα είναι σήμερα. Αυτές τις μέρες, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, είμαι εδώ για εξομολόγηση και σήμερα θέλουν κάποιοι. Και ο Θεός να μας προστατεύει και να μας μιλάει. Παρασκευές και Σάββατο, κανονική άνετη εξομολόγηση. Τις Κυριακές λίγο σύντομα, για να είστε όλοι, να είστε όλοι ευχαριστημένοι. Και να ετοιμαστούμε για το Πάσχα, να κοινωνήσουμε όλοι. Τώρα, μοιράζω.